Καλά τα λέει ο κύριος Τσάπαλος, για την ατζέντα όμως δεν έχει απαντήσει καθόλου. Και η ατζέντα ποια είναι? Η ατζέντα είναι τα προβλήματα που έχουμε επανακαταθέσει και που παραμένουν αρκετά από αυτά άλυτα. Η ατζέντα είναι τα χιλιάδες email που έστειλαν σε φορολογούμενους από την ΑΔΕ τις προηγούμενες ημέρες, ζητώντας τους να προβούν σε τροποποιητικές δηλώσεις και μάλιστα έως 26 εβδόμου, μιας και οι φορείς του δημοσίου, κυρίως ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και οι τράπεζες, έστειλαν σωστές βεβαιώσεις αποδοχών ή διόρθωσαν τις αρχικές βεβαιώσεις αποδοχών στη διάρκεια της προβολής των φορολογικών δηλώσεων. Βγήκε και μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ χθες που λέει κάποια στιγμή θα δοθεί μια λύση και στο, για τα IBAN, για ανθρώπους που δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να βγάλουν IBAN. Παρόλα αυτά, επιμένει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ, βέβαια, ξέρετε, το ότι η δήλωση είναι από τον εκπρόσωπο τύπου και από την ΑΔΕ μου αφήνει ένα περιθώριο ελπίδας ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν στο Υπουργείο ότι όλα αυτά που λένε είναι φρούδες ελπίδες, γιατί ναι μεν έφυγαν αυτές οι δηλώσεις που έφυγαν, αλλά δεν αλλάζει η εικόνα του ότι παραμένουν εκτός αισθήματος. Συγγνώμη, μιλάτε για τις προσυμπληρωμένες ή εγώ καταλαβαίνω λάθος? Όχι, μιλάω για το σύνολο, για τις προσυμπληρωμένες δεν έχουμε ακουμπήσει ακόμα, για τις δηλώσεις που υποβάλαμε εμείς φοροτεχνικοί, με βεβαιώσεις αποδοχών του ΕΦΚΑ απάνω αναρτημένες, τις ΔΥΠΑ αναρτημένες, των βεβαιώσεις των τραπεζών αναρτημένες στην δήλωση του κάθε πολίτη, οι οποίες όμως στην πορεία διαπίστωσαν ότι είχαν λάθη και άλλαξαν. Οπότε ήρθε ένα μέρος στους φορολογούμενους, ξέρετε κάτι, κάνετε τη δήλωσή σας, όμως πρέπει να κάνετε τροποποιητική, γιατί κάποιοι φορείς έχουν αλλάξει τις βεβαιώσεις αποδοχών. Εγώ θα πω ότι αυτά είναι αστεία πράγματα, το λιγότερο που μπορώ να πω. Είναι μια χρονιά που, ειλικρινά σας λέω, είναι από τις, θέλω να το πω ευγενικά, πιο ανοργάνωτες χρονιές από τη μεριά της φορολογικής διοίκησης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η φοροτεχνική, και το ξέρει η κοινωνία, δεν μας ενδιαφέρουν τα μπράβο του Υπουργείου εμάς. Η κοινωνία το ξέρει ότι δίνουμε κάθε χρόνο περάστα προσπάθεια προκειμένου να προλάβουμε προθεσμίες και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όμως θα το δείτε, εδώ θα είμαστε. Εγώ στοιχήματα δεν βάζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η ροή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα μειωθεί πάρα πολύ, και όχι γιατί αυτό είναι συνταχνιακό θέλοντας να προλάβω τον οποιοδήποτε κακοπροαίρετο που θα πει κάτι τέτοιο, αλλά γιατί εκκρεμούν ακόμα περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις με έψιλον. Λοιπόν, εκκρεμούν 1 εκατομμύριο ακόμα φορολογικές δηλώσεις. Για να δούμε πώς ακριβώς θα το πει και βέβαια τι περιμένουμε από τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Γιατί λέγανε από το Υπουργείο ότι, ξέρετε, θα σταλούν 1,5 κοντά εκατομμύρια, αλλά αυτές ήταν κοντά στις 500.000. Λοιπόν, λέγατε, κύριε Χριστοφοράκη, ότι εκκρεμούν 1 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις να υποβληθούν ακόμα. Επαγγελματιών. Οι δηλώσεις που απομένουν είναι περίπου στα 2.100.000, χωρίς σε αυτές να συμπεριλάβουμε τις όποιες τροποποιητικές πρέπει να γίνουν για το λόγο που σας προανέφερα. Χωρίς σε αυτές να συμπεριλάβουμε τις όποιες τροποποιητικές πρέπει να γίνουν προσπληρωμένες. Όμως το πιο δύσκολο κομμάτι της εξίωσης για να βγουν δηλώσεις είναι το περίπου 1 εκατομμύριο ε3 που απομένουν να υποβληθούν, δηλαδή δηλώσεις επαγγελματιών, δηλαδή δύσκολες δηλώσεις. Είναι δηλώσεις εκείνες που για πρώτη φορά οι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με το τεκμερόμενο εισόδημα, με το τεκμαρτό εισόδημα που τόσο πολύ έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν απαιτούν πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για να συνταχθεί μια τέτοια δήλωση. Ο ρυθμός θα μειωθεί αισθητά και στις εξής τους λόγους. Από εκεί και πέρα, το ίδιο χρονικό διάστημα του Ιουλίου που το Υπουργείο με τη γνωστή μέθοδο της πίεσης μέχρι να σκάσει το μπαλόνι θα θέλει να το πάει μέχρι την τελευταία μέρα για να δει πόσες δηλώσεις θα μείνουν και να αποφασίσει, γιατί αυτό θα συμβεί και εδώ θα είμαστε
και θυμηθείτε με. Μα φυσικό είναι. Μπορεί εγώ να σας πείραζα λίγο περισσότερο στην αρχή και να σας έλεγα μπράβο και λοιπά και το καταλάβατε. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν μου την είπατε κιόλας και καταλάβατε ότι σας έκανα χιούμορα, κύριε Χριστοφοράκη. Αλλά από την άλλη, όταν μου λέτε 2.100.000 δηλώσεις χωρίς τις τροποποιήσεις, εκκρεμούν οι προσυμπληρωμένες μαζί με τις, αλλαγές, τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν και λίγη και αυτή η προθεσμία 26 του μήνα. 1.000.000 σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές φορολογικές δηλώσεις και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, έρχεται πραγματικά και σας τρολάρει το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Χατζηδάκης μέσω του εκπροσώπου του, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί. Κοιτάξτε, αν αυτά που λένε τα πιστεύουν, ειλικρινά είναι πρόβλημα, έτσι. Είναι πρόβλημα αντίληψης. Το να έχουν βγει πλέον πέρα από τους λογιστές και όλοι οι φορείς, γιατί έχουν βγει και σε ενός επιμελητηρίων. Και το οικονομικό επιμελητήριο κατέθεσε χθες, έτσι, και λέγοντας τέλος Σεπτέμβριο ότι πρέπει να πάει. Όλοι λέμε για Σεπτέμβριο. Έχουν γίνει τόσες επερωτήσεις στη Βουλή, όσες ποτέ άλλοτε. Καμία άλλη χρονιά. Και να βγαίνει το Υπουργείο και να επιμένει. Το ζήτημα είναι απλό. Ή έχουν πρόβλημα αντίληψης, ή πάμε στη συνηθισμένη πλέον πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών, εκείνη της ασφυξίας, της πίεσης μέχρι ασφυξίας, σε ό,τι μέτρο θέλουν να πάρουν. Το ζήσαμε με τα ΠΟΣ πρόσφατα. Ξανά το έχουμε ζήσει με τον κύριο Χατζηδάκη στο παρελθόν και σε άλλα υπουργεία που ήταν. Προκειμένου να φτάσουμε στην τελευταία μέρα, την τελευταία ημέρα, να δούμε τι έχει απομείνει και ανάλογα να κινηθούμε. Ασφυξία περί εισπράξεων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τελευταία στιγμή να εισπράξουν όσο το δυνατόν περισσότερα και μετά από εκεί βλέπουμε στην παράταση. Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται. Αν αυτό το θεωρούν χρηστή διοίκηση, είναι δικαίωμά τους. Εγώ θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Κάποια στιγμή η κοινωνία θα αντιδράσει. Και θα αντιδράσει άσχημα. Και μην ακούσω κουβέντα για συντεχνίες ξανά από κανένα, γιατί θα αναγκαστώ να μιλήσω πολύ σκληρότερα, μιας και εμείς έχουμε επαγγελματική ταυτότητα, δεν ξέρω για όλους μας στη χώρα. Το αφήνουν να αιωρείται αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε, για να πούμε στους πολίτες, χρηστικά πράγματα. Απομένουν ελάχιστες ημέρες ακόμα την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο αριθμός που απομένει είναι αδύνατο. Ναι, είναι δυσθεώρητος τώρα. Προθεσμίες. Εμείς ως φοροτεχνικοί, αλλά και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πλέον και αρκετοί βουλευτές από όλα τα κόμματα, τα κυβερνητικά κόμματα, έχουν κάνει επερωτήσεις στη Βουλή, στηρίζουν αυτό που λέμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να ρισκάρουμε ούτε την υγεία μας, καταρχήν πλέον φτάνει, αλλά κυρίαρχα την επιστημονικότητά μας και την ορθή υποβολή της δήλωσης στους πελάτες μας, προκειμένου να προλάβουμε. Θέλω να πω, δηλώσεις, γονατογραφήματα μετά τις 12 το βράδυ δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν πρόκειται να γίνουν γιατί δεν έχουμε επιρρολογικές αντοχές, γιατί δεν έχουμε τη διάβγεια να κάνουμε μια δήλωση το ίδιο σωστά, όσοι και αν φωνάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν θα φτάσουμε στο τέλος λοιπόν και εφόσον δεν έχει δώσει μέχρι τότε μια παράταση, αν το Υπουργείο κρίνει σκόπιμο, ας βάλει πρόστιμα 1.000.000, 1.200.000, όσες είναι δηλώσεις που θα μείνουν. Καλό θα είναι να καταλάβουν στο Υπουργείο ότι αν το λέγαμε μόνο οι λογιστές, μπορείς να πεις τεχνιακό είναι. Όταν το φωνάζει όλη η αγορά και το μισό κοινοβούλιο, και αυτοί εμένουν, ή αυτοί έχουν πρόβλημα αντίληψης, ή εν πάση περιπτώσει όλοι εμείς. Συνήθως οι πολλοί έχουν δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με, δώστε μου λίγο τα φώτα σας, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσυμπληρωμένες, διότι και εδώ το 1.500.000 το οποίο λέγανε για προσυμπληρωμένες, τελικά δεν είναι 1.500.000, είναι κοντά στις 500.000 οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, και αυτές, από ό,τι τουλάχιστον ακούμε, με πάρα πολλά λάθη, ναι. 423.000 είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις που υπολήθησαν, τελικά και όχι 1.500.000. Από αυτές τις δηλώσεις υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, όπως είχαμε προβλέψει ακριβώς έχει συμβεί. Οι χαρακτηριστικά είναι παραδείγματα που ήδη έχουν κυκλοφορήσει. Συνταξιούχος φορολογούμενος, το εκαθαριστικό του στην προσυμπληρωμένη δήλωση ήταν 39.000.
όταν πήγε στο λογιστή, είχε και επιστροφή. Αυτό γιατί, προφανώς το σύστημα δεν έκανε ανάλωση κεφαλαίου με εισοδήματα προηγούμενης χρήσης. Έχουμε δεκάδες, χιλιάδες πλέον παραδείγματα τέτοια. Έτσι, διάβαζα στο πρώτο θέμα ότι ένας άλλος είδε να έχει 9.809 ευρώ ένα φόρο εισοδήματος εκεί και να πληρώσει δηλαδή φόρο και κόντεψε ο άνθρωπος να πάθει εγκεφαλικό. Ναι, έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια σε ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το σύστημα και επέλεξαν να δεχτούν την προσκύρωση δήλωση και να μην πάνε στο λογιστή τους. Ευτυχώς υπάρχει η διαδικασία της διόρθωσης. Από την αρχή δεν μιλήσαμε γι' αυτό ακριβώς για να μας πούν ότι είναι συντεχνιακό το αίτημα, όμως αυτό με την προσκυρωμένη δήλωση ως project στο μέλλον πιθανόν, όχι πιθανόν, με βεβαιότητα θα μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα που μιλάμε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Το Υπουργείο δεν έχει το πλήθος των στοιχείων δομημένο με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να υπολογίσει φόρο. Μάλιστα. Σε αυτές τις κατηγορίες ακόμα, και αυτό φάνηκε, σας λέω, φέτος. Η προσπάθεια και η πίεση του Υπουργείου θα είναι λιγότερες κατά ένα 300 οι φετινές δηλώσεις κατέρευσε, φάνηκε, είναι μόλις 423.000 και από αυτές, επαναλαμβάνω, πάνω από τις μισές σίγουρα θα χρειαστούν τροποποίηση. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θέλουν τροποποίηση αυτές που υποβλήθησαν ορθά από τους λογιστές, γιατί οι φορείς του δημοσίου ανάρθαν ξανά βεβαιώσεις αποδοχών. Δηλαδή έχουμε χάσει κάθε λογική, κάθε έννοια λογική. Αν ερχόσασταν εχθές... Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Έτσι, αν ερχόσασταν εχθές σε λογιστικό γραφείο, πραγματικά τα τηλέφωνα χτυπούσαν από πελάτες μας, γιατί τους είχε πάει το email της ΑΔΕ για τροποποίηση στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών. Οι άνθρωποι προφανώς και δεν έχουν την εξοικείωση να αποκωδικοποιούν τα mail της ΑΔΕ και μας έλεγαν: έχετε κάνει λάθος στη δήλωσή μου και θα έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή, έχουμε ζήσει στιγμές απείρου κάλους. Και από την άγια ένα υπουργείο που λέει: σας βλέπω, καλά τα πάτε, προλαβαίνετε. Κάποιος τρολάρει κάποιον. Δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Συγγνώμη που μιλάω, αλλά που γελάω, αλλά δεν ξέρω πια πώς να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα. Αλήθεια σας λέω. Μα κυρία Δουλγεράκη, όσες φορές έχουμε μιλήσει από την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων, θυμάστε ότι έχω ενστάσεις από την αρχή. Όσο περνάει ο καιρός, κάθε ένσταση που είχα βάλει από την πρώτη μέρα έρχεται και επιβεβαιώνεται από το ίδιο το Υπουργείο, με τη δικιά του ανάγνωση όμως.